υπηρέτησα τον ενιαίο πολεμικό από το 1968. Η τιμητική αυτή διάκριση θεωρώ ότι ανήκει σε όλα τα παιδιά που ασχολήθηκαν με το μπάσκετμπολ και φτάσανε το παιδικό μπάσκετ ψηλά. Θέλω να τιμήσω συγχρόνως τις τότε διοικήσεις που μαζί μου διοικούσαμε το μεγάλο πιερικό. Ο μεγάλος πιερικός, ο οποίος ήταν ό,τι καλύτερο είχε η πιερία. Άλλωστε γι' αυτό πήρε και το όνομα πιερικός. Μεγάλοι παράγοντες. Ανεβάσαν το επίπεδο όχι μόνο του μπάσκετμπολ, πολύ περισσότερο, πολύ και νωρίτερα το ποδόσφαιρο. Και φυσικά και το βόλι. Ο ενιαίος πιερικός είχε τρία τμήματα τα οποία διέπρεπαν όλα. Και αυτό οφειλόταν στους παράγοντες και στο πολύ καλό υλικό που υπάρχει στην πιερία για αθλητάς. Δόθηκαν καλοί δάσκαλοι, καλοί προπονητές και έτσι γίνανε επιτυχίες. Αν συνεχίσουμε να προσπαθούμε να κάνουμε επιλογές σωστών παραγόντων και προπονητών, θα φτάσουμε πολύ γρηγορότερα από ό,τι φτάσαμε πριν κάποια χρόνια. Το υλικό υπάρχει, διάθεση υπάρχει, λίγο τον πιερικό τον ξεχάσαν πάρα πολύ. Καιρός είναι όμως ο πιερικός που είναι η βιτρίνα του νομού να ξανά ενισχυθεί. Να ενισχυθεί και επειδή σε αυτήν την αίθουσα βρίσκεται ό,τι καλύτερο έχει η πιερία, ας αναλογιστεί με ποιον τρόπο θα βοηθήσει τον πιερικό αθλητισμό να ανέβει πολύ ψηλά όπως ήταν πολύ παλαιότερα. Σας ευχαριστώ.